Με 17 έδρες κόβει τελικά πρώτο στο νήμα ο Βαγγέλης Καρκανάκης και η παράταξή του επιμελητηριακή σύμπραξη στις εκλογές για τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το αποτέλεσμα ικανοποιεί απόλυτα την παράταξή μας. Νομίζω ότι έχει δώσει μια σαφή νίκη και ένα σαφές μήνυμα για το τι θέλει ο επιχειρηματικός κόσμος του Ηρακλείου να αλλάξει όσον αφορά την διοίκηση του επιμελητηρίου. Η Εκλογική Επιτροπή συνεδρίασε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, οριστικοποιώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τριήμερη εκλογική διαδικασία. Οι έδρες αναπαράταξη είναι κατανέμονται ως εξής. Η επιμελητηριακή σύμπραξη καταλαμβάνει 17 έδρες. Ο συνδυασμός μπροστά για το επιμελητήριο 13 έδρες, το επιμελητηριακό άρμα 6 έδρες και το επιμελητήριο για όλους 5 έδρες. Αισθάνομαι στον νόμο μου και ιδιαίτερη ευθύνη, έτσι η προσπάθειά μου θα είναι να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των επιχειρηματιών μελών μου στην νέα διοίκηση και να μπορέσω να φέρω εις πέρας μια διοίκηση που στο τέλος της θητείας θα είναι από όλους αποδεκτό ότι θα πρόκειται για μια επιτυχημένη, δημιουργική, παραγωγική θητεία. Εμείς ήρθαμε δεύτεροι. Συγχαρώ και τον πρώτο και τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Σε σύνολο 6.037 ψηφισάντων, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 5.889, ενώ βρέθηκαν 123 άκυρα και 25 λευκά. Σίγουρα θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, όμως έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, λέω ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, είμαι σίγουρος ότι το Ηρακλείο θα έχει το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις προηγούμενες εκλογές, το ΕΒΑ, που είναι η μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας, το βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας, έχει 102.000 μέλη και είχαν ψηφίσει 6.000. Βλέπουμε δηλαδή γενικότερα μια, αν θέλετε, μη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στις επιμελητηριακές εκλογές. Επί της διαδικασίας κύλησαν όλα ομαλά, γιατί υπήρχαν κάποια στιγμή κάποιες ενστάσεις, ανακοινώσεις για παρατυπίες, για πλαστογραφίες. Αυτό που εγώ αντιλήφθη ήταν ότι είχαμε μία εξαιρετικά καλή εκλογική διαδικασία. Οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου, οι εκλογικές επιτροπές λειτουργήσαν άψογα. Η συνδρομή του επιμελητηρίου ήταν άριστη και απολύτως οργανωμένη. Τώρα, όποιος έχει παράπονα ή όποιος αμφισβητεί το αποτέλεσμα, ο νόμος προβλέπει τη διαδικασία που εφ' εξής πρέπει να ακολουθήσει. Υπενθυμίζεται ότι η νέα διοίκηση του επιμελητηρίου θα συγκροτηθεί εντός 15 ημερών και αφού πρώτα συγκληθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου, το οποίο και θα εκλέξει τον νέο πρόεδρό του. Εγώ θα επιδιώξω να τις επόμενες μέρες να έρθουμε σε επαφή με τους επικεφαλείς των άλλων συνδυασμών, έτσι ώστε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συνένεση όχι μόνο για την εκλογή της διοίκησης, αλλά και για την μετέπειτα πορεία του επιμελητηρίου μας στη βάση αυτών που είχαμε προεκλογικά υποσχεθεί και δεσμευτεί. Το εκλογικό σώμα αποφάσισε, ζήτησε να υπάρξει συνεργασία στο επιμελητήριο και εμείς είμαστε υπέρ αυτής της εντολής. Εγώ θα συμμετέχω σε οποιουσδήποτε συζητήσεις γίνουν από οποιαδήποτε πλευρά. Υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφοι με τους συνδυασμούς, αφού θα πρέπει να περιμένουν πρώτα τους επικεφαλείς να αποφασίσουν ποιο τμήματος στην έδρα θα κρατήσουν.